Μιχάλη, καταρχήν σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε τώρα. Όπως αντιλήφθηκες ήδη, το Focus on News είναι ένα αντισυστημικό media. Δηλαδή, θέλω να φτιάξουμε σωστή τηλεόραση, αλλά τούτα τα formalities και τα αυτά. Γι' αυτό να μιλούμε ελεύθερα, κυπριακά, όπως σε βολεύει. Λοιπόν, ο λόγος που ήθελα να μιλήσω μαζί σου είναι γιατί ο άλλος χαρακτηρίζεσαι σαν ο Ρομπέν των δικαστηρίων των τασών, που άλλους χαρακτηρίζεσαι σαν μοναχικός καβαλάρης, που άλλους χαρακτηρίζεσαι πολλά και διάφορα. Εσύ, ο Μιχάλης ο Παρασκευάς, για ποιον λόγο παίρνεις ή πάεις στο δικαστήριο εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας? Ναι, όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς, εντάξει, ο καθένας μπορεί να χαρακτηρίσει τον άλλο όπως θέλει. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος και προσπαθώ να κάνω αυτά τα οποία πιστεύω ότι είναι σωστά. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν βοηθήσεις την κοινωνία στην οποία ζεις, θα βοηθήσεις και τον εαυτό σου. Και πιο συγκεκριμένα να πάμε στο θέμα των κοινωνικών ασφαλίσεων, που είναι μια εξόφθαλμη. 7,5 δισεκατομμύρια, αγαπητέ φίλε. Λυπητερή είναι. Φίλε, πολλές λυπητερές, μια τεράστια λυπητερή όμως. Και ξεκάθαρο ότι τούτα τα λεφτά ξεκάθαρα πιάσαν τα ακριβώς από τους ανθρώπους τους απλούς. Μάλιστα. Επιάσαν τα ποιοι, πότε, πώς και γιατί. Ωραία. Λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελεκτρίας. Μάλιστα. Ουσιαστικά τον λειτουργό, γιατί η Γενική Ελεκτρία απλώς είναι αθλημός, γιορκάζει κλπ. Τώρα είναι η Κεντρική Τραπεζή. Τώρα άλλαξε πλεύση. Ναι, άλλαξε πλεύση. Πάμε αλλού φυσικά. Λοιπόν, στην τελευταία έκθεση του Γενικού Ελεκτρίου του θεσμού του 2013, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2013 για το 2012. Στη σελίδα 168 αναφέρεται ότι το υπόλοιπο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι τις 31/12 του 2012 ήταν 7 δισεκατομμύρια, 466 εκατομμύρια, 900.000 ευρώ. Εντάξει. Στην επόμενη παράγραφο καταγράφει ο Γενική Ελεκτρία, ο Γενικός Ελεκτής, ότι τούτο το ποσό για σκοπούς αναλογιστικής μελέτης κατ' επιταγή της Τρόικας, θεωρείται ως μη πραγματικό αναπαιθηματικό. Ωραία. Τι σημαίνει το πράγμα που είπα τώρα, γιατί το πράγμα ξέρει τι εννοούμε. Λοιπόν, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντάξει, να το θέλω πια, δηλαδή. Λοιπόν, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ένα ταμείο. Το οποίο βάλουν οι εργαζόμενοι για να πιάνουν συντάξεις και όχι να υπάρχει πρόνοια. Είναι υπάρχει πρόνοια για τους πολίτες. Ωραία. Ναι. Τελεία, πάμε να εξηγήσουμε τι είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βάσει ποιο συνταγματικό επιταγό υπάρχει. Το άρθρο για το συντάγματο είναι ένα πολύ μικρό αλλά πάρα πολύ σημαντικό άρθρο. Λέει ότι έκαστο έχει το δικαίωμα να εξοπλιστεί διαβίωση. Τελεία. Νόμο θα ορίσει για του φτωχού, του εργάτε και το θεσμό των κοινωνικών ασφαλίσεων. Τελεία. Ο θεσμό των κοινωνικών ασφαλίσεων είναι ένας νομικός όρος που έχει περιεχόμενο πολλά συγκεκριμένα. Δεν είναι μετέωρο και στο πουθενά. Λοιπόν, ερμηνεύεται, έχει πάρα πολλές ερμηνείες, όχι πολλές ερμηνείες, υπάρχουν πάρα πολλά έντυπα ευτυχώς που Έλληνες πανεπιστημιακούς, για να περιμένουν από τους Κυπρίους, δυστυχώς δεν θα είχαμε, αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε. Λοιπόν, για παράδειγμα, υπάρχει μια πολύ καλή ανάλυση που τον καθηγητή του Στριγίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό, που εξηγεί ότι οι κοινωνικές ασφαλίσεις πρέπει να υπάρχουν ακριβώς για την εξασφάλιση της ακριβώς διαβίωσης όπως ορίζει το Σύνταγμα και δεν μπορεί να συνδυασυνδέεται με οτιδήποτε άλλο, δηλαδή δημοσιονομικά, φορολογίες κλπ. Άρα με λίγα λόγια, και τα λεφτά είναι για να είναι πρόνοια για τον κόσμο. Μπράβο. Και όχι για να τα πιάνει η κυβέρνηση και να κάνει οτιδήποτε άλλο πράγμα. Αυτό είναι. Πολλά σωστά. Άρα τα 7,5 δισεκατομμύρια εφία για άλλους λόγους. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία. Μάλιστα. Λοιπόν, το άρθρο 3 του νόμου για την ασφαλίσεις ορίζει ξεκάθαρα ότι ιδρύεται το ταμείο αυτό προς εξυπηρέτηση του άρθρου 1 του συντάγματος. Τέλος. Αυτό είναι. Και όπως πολλά σωστά κατάλαβες, αγαπητέ Χάρη, με πολλά πολλά λεία που είπα, λοιπόν, οτιδήποτε εκφεύγει το άρθρο 9 είναι αντισυνταγματικό. Δηλαδή, τα λεφτά αυτά τα οποία βάλουμε εμείς οι εργαζόμενοι, πρέπει να αξιοποιούνται και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για μόνο προς εξυπηρέτηση του άρθρου 9 συντάγματος.
για τους εργάτες, τους φτωχούς και το θεσμό και το ασφαλίζω. Δηλαδή συντάξεις, επιδόματα κλπ. Για να υπάρχει κράτος πρόνοιας με δύο κουβέντες. Για να υπάρχουν αξιοπρεπείς διαβιώσεις, με λίγα λόγια. Ερώτηση τώρα. Μάλιστα. Εσύ ζήτησες να σου δώσουν. Να σου πω, να σου πω ότι. Καταστάσεις. Όχι. Ναι. Το ταμείο και το ασφαλίσιο είναι ένα ταμείο. Έχουν, μπαίνουν μέσα λεφτά. Λοιπόν, για να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα του, όπως γίνονται σε πολλά τα ταμεία, υπάρχει μια αναλογιστική μελέτη. Μάλιστα. Μάλιστα. Η τελευταία αναλογιστική μελέτη που έγινε ήταν το 9. Βγάλαν τι για 60 ότι ήταν βιώσιμο που το 9, βγάλαν το για ότι δεν ξέρω, νομίζω για 60 χρόνια χωρίς να είναι θύμα ακριβώς. Για σκοπούς της αναλογιστικής μελέτης που επέβαλε η Τρόικα να γίνει, θεωρείται ως μη πραγματικό αποθεματικό. Τον στιγμή είσαι στο δικαστήριο. Και η επόμενη ακρόαση είναι πότε? 14 του Νιόβρη του 2014. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δώσει την παρασταθούν. Μέχρι σήμερα γίνανε 13 Τρίτου, 10 Απριλίου, 1η του Ιούλη. Λοιπόν, και ήρθαν 45 αλληλέγγυοι. Τι σημαίνει 45 αλληλέγγυοι? Κάθε φορά μάλλον έρχονται 45 αλληλέγγυοι. Λοιπόν, σημαίνει ότι. Απλώς να ξεκαθαρίσω να το κάνω έτσι, έτσι πολλά επιγραμματικά. Ήταν κάτι εξοχήν πολιτική πράξη των Μπουγάνα. Δεν περιμένω ότι να με δικαιώσει κανένα δικαστήριο, γιατί θεωρώ τα δικαστήρια μέρος του μηχανισμού εξουσίας. Άρα να έχει φυλακή. Θεωρώ ότι είναι από φυλακή, μάλιστα. Εκτός κι αν συμβεί κάποιο θαύμα. Όπως. Που δεν θα γίνουν το θαύμα, αλλά τέλος πάντων, η ελπίδα βέβαια τελευταία. Όπως ο λόγος που το έκανα και στην πρώτη συνέντευξη που είχα δώσει στον πολύ αγαπητό σου συνάδελφο τον Μάριο Δημητρίου. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος Μάριος, ο Μάριος Δημητρίου, είναι ο λόγος του κορυφαίος. Λοιπόν, 20 Δεκεμβρίου του 2013. Λοιπόν, είχα πει ότι ξεκάθαρα ότι κάνω το πράγμα για να υπάρξουν κοινωνικές αντιδράσεις. Υπήρξαν ως ένα σημείο, μάλιστα ήταν η τρίτη σε δημοφιλία είδηση στο. Μπορώ να πω στο πρώτο. Εντάξει, στα likes είμαστε πρώτοι. Έγινε τίποτα συνήθω. Λοιπόν, έγινε κάλεσμα και λοιπά. Και εντάξει, εγώ πέρα ειλικρινή σε περιμένα ότι είναι αξιόλογο παραπάνω. Και λοιπά, γιατί ήταν στην δημοσιότητα. Ήρθαν 45 άτομα. Κάθε φορά έρχονταν 45 άτομα. Προσπαθώ να θεωρώ το θετικό. Το θετικό είναι ότι ήταν πάντα ήταν καθημερινή ημέρα. Ήταν 8.30 το πρωί, ο κόσμο δουλεύει. Το αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία που είχε ο κόσμο. Έγινε μεγάλη προσπάθεια. Εντάξει. Για να είμαι ειλικρινή, σε περίμενα ότι να υπάρξει παραπάνω ανταπόκριση από τον κόσμο. Δυστυχώς ο κόσμος έχει την τάση να μην ισχύει στην ουσία, να περιμένει σωτήρες και μεσίες ή να νιώθει ότι είναι ακόμα κάποιοι άλλοι. Νομίζει ότι εγώ, για παράδειγμα, είμαι κάτι άλλο που γίνω. Δεν το μπορεί να καταλαβαίνει. Επειδή με θεωρεί το γυαλί κάποιες φορές, μπορεί να νομίζει ότι εγώ είμαι κάτι άλλο, και εγώ έχω δύναμη κλπ. Που δεν τον καταλαβαίνει ότι είμαστε όλοι απλοί άνθρωποι. Τους βαρκούνται τώρα. Είναι βαρκούνται ο καθένα στην ησυχία του, άλλο να πολεμήσει για λόγου του. Και αν καταφέρει. Okay, λοιπόν, εάν εγώ τώρα θέλω να είμαι αλληλέγγυο. Μάλιστα. Οπότε η αλληλέγγυο θα έχει σταματά πρόγραμμα για την ασφαλίση. Να σου πω. Και απλά την ίδια συμπαράσταση. Τι να λέω. Να σου πω. Λοιπόν, καταρχήν είχα δηλώσει, και το λέω, έκανα το ακριβώ για να προκριθούν και να μην αντιδράσει. Όμω εκτό που τούτο, για να μην είναι ξεκάθαρο, λόγω τη ιδιότητα ενό δικηγόρο, που γνωρίζω το σύστημα πολλά καλύτερα από τζίνους, και όταν λέω τζίνους, εννοώ τζίνους που ελεγχούν το κράτος γενικά του μηχανισμού της εξουσίας. Λοιπόν, έχω το τεράστιο πλεονέκτημα. Και το συγκεκριμένο θέμα το διάλεξα, το επέλεξα, έτσι, γιατί ακριβώς υπάρχουν εξόφθαλμα ούλες τζίνες, ούλα τα στοιχεία, και τα πολιτικά, και τα νομικά, και τα οικονομικά επιχείρηματα, τα οποία μπορούν να στηρίξουν. Και δεν μπορούν να απαντήσουν σε τίποτε. Λοιπόν, γι' αυτό εμένα θεωρούμε, όπως το εκλαμβάνω εγώ, επικίνδυνο. Για μένα, ποιο είναι επικίνδυνο άνθρωπο απέναντι σε αυτό το σύστημα. Ο σοβαρό άνθρωπο, τι είναι ο σοβαρό, όχι ο σοβαρό φανή, ο οποίο που το παίζει ωραίο έτσι. Λοιπόν, αυτό ο οποίο έχει επιχειρήματα, τεκμηριώνει με επιχειρήματα, και να που λέει, και έχει και προτάσει. Λοιπόν, εγώ λέω συγκεκριμένα, πρότεινα στου αλληλέγγυου, 10 Απριλίου για παράδειγμα, πάντα κάνω μια έτσι, συνέλευση, μικρή συνέλευση έξω από το δικαστήριο, το άνθρωπο συγκεκριμένα, με συζητούσαμε, και είχα προτείνει να γίνει ότι ήταν καλά να οργανωθεί τούτο.
Γιατί το μόνο, η μόνη απάντηση σε όλα, αγαπητέ φίλε Χάρη, είναι η οργάνωση. Να οργανωθεί και να πετύχει τι. Ωραία. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα αιτήματα. Δεν μπορεί να είσαι χαοτικός. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή μιλούμε για πολλά συγκεκριμένα, γιατί εγώ συμμετείχα σε πάρα πολλές προσπάθειες και πάρα πολλές ομάδες, και δυστυχώς για πολλούς και διάφορους λόγους να μην πω τώρα, αποτύχα γιατί υπάρχουν τυχοδιώκτες, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν τα αστέρια κλπ. Έχουμε το σύντομο της καρέκλα. Ναι, εγώ καθένα είναι πάρα πολύ. Πολύ ναι, ναι. Ούλοι. Λοιπόν, προέδρε και λοιπά. Λοιπόν. Φράξε πρόεδρο μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να είμαι πρακτικός άνθρωπος. Λοιπόν, είχα συζητηθεί στους αλληλεγγύους τσάμε ότι είναι καλά να γίνει μια επιτροπή, μια πρωτοβουλία κοινωνικού ελέγχου ταμείου ασφαλίσεων. Με συγκεκριμένα ζητήματα. Έγινε μια δεκαμελής επιτροπή, συνεδριάσαμε, προσωρινή φυσικά γιατί δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση ακόμα. Να γράψουμε συγκεκριμένα μέλη, διάφορα μέλη για να γίνουν και εκλογές. Λοιπόν, τα οποία συνεδριάσαμε σε ένα χώρο, λοιπόν, και αποφασίσαμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτο, το πιο σημαντικό, αίτημα είναι τροποποίηση του νόμου και πλέον το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Ασφαλίσεων. Α, διευκρίνηση. Τα λεφτά. Τον 7,5 και πλέον δισεκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια που βάλουμε εμείς εργαζόμενοι, τα διαχειρίζεται ένας και μόνο άνθρωπος. Ποιος, ο εκάστοτε υπουργός οικονομικού. Αν είναι δυνατόν, ένας άνθρωπος τώρα. Άρα, να το πάω παρακάτω, επειδή ο υπουργός οικονομικού είναι όλη η κυβέρνηση πλέον απλά πιο μια. Μπράβο. Άρα χειρίζεται τα τρόικα. Ακριβώς, και να πω και κάτι, ακόμα και σύμφωνα με το Σύνταγμα. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική απόφαση των δικαστηρίων 1991, της Ολομέλειας παρακαλώ, ήταν και άλλο θέμα, και είπε ότι λόγω της διάκρισης των εξουσιών, δεν μπορεί η πολιτική εξουσία να διαχειρίζεται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν μπορεί άτομο της πολιτικής εξουσίας που εξυπακούεται το Χαρούλης ο Γεωργιάδης που κάνει τον υπουργό, πρώτο με τα φυτώρια του. Ήταν μες στην Μακή, να μπούν, ήταν μες στην Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος εκφράζει ξεκάθαρα πολιτική εξουσία. Δεν μπορεί σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως ερμηνεύτηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, να προείσταται ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Τέλος. Ξεκάθαρα, δεν ξέρω γιατί το λέω εγώ. Άρα, υπάρχει και θέμα συνταγματικότητας. Άρα, εμείς λέμε τροποποίηση του νόμου κοινωνικών ασφαλίσεων, άμεση εκπροσώπηση των εργαζομένων. Υπάρχουν φόρμουλες πάρα πολλές να γίνουν το πράγμα. Και πάντα να φέρουμε σε παράδειγμα sorry που έτσι με λίγο, απλώς είναι καλά να ξέρει ο κόσμος ότι η Ελβετία που είναι 8 εκατομμύρια κόσμος, κάθε μήνα κάνει δημοσίευση. 8 εκατομμύρια. Πώς να μιλήσουμε, άμεση δημοκρατία. Άμεσα δημοκρατικά. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι μπορούμε να χωριστούμε, ξέρω εγώ, ανά επαρχία, ανά περιοχή, ανά εργασία, δικηγόροι, ξέρω δημοσιογράφοι, οτιδήποτε, να βάλουμε τους εκπροσώπους μας, πρόσεξε, άλλο είναι αντιπροσώποι, άλλο είναι εκπρόσωποι. Υπάρχουν φόρμουλες να μην επεκταθώ γιατί πάντα λαμβάνουμε έχουμε πολύ χρόνο. Υπάρχουν φόρμουλες, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τα σύνοπιτα. Εντάξει, η αυτοοργάνωση και η αμέσως δημοκρατική εκπροσώπηση είναι κάτι τα οποία έγιναν. Ξεκινάς από την αρχαία Αθήνα, γεννηθεί την αρχαία Ελλάδα και φτάνεις στις πιο σύγχρονες εποχές. Πόσο μάλλον με την τεχνολογία, πόσο εύκολο να γίνει. Τώρα είναι το ένα αίτημα, το πλέον σημαντικό. Και το δεύτερο αίτημα, οικονομικός, λογιστικός ελέγχος, ποτέ είναι τα λεφτά.